Πώς να χάσετε λίπο στα πόδια? Αυτή είναι η πιο αποτελεσματική τρόπη. Οι περισσότεροι άνθρωποι που θέλουν να χάσουν λίπο στα πόδια δυσκολεύονται να το καταφέρουν. Όλοι οι άνθρωποι έχουν λίγο στα πόδια, αλλά το πόσο διαφέρει από άνθρωπο σε άνθρωπο, με τι γυναίκε να τείνουν να συσσωρεύουν περισσότερο λίπο στα πόδια του από ότι οι άντρε. Σε κάθε περίπτωση, και παρά το γεγονό ότι δεν μπορεί να μειωθεί το λίπο μόνο σε μια περιοχή του σώματο, εστιάζοντα σε ασκήσει που τονώνουν του μη των ποδιών και αλλάζοντα μερικέ συνήθειε, οι άνθρωποι μπορούν να μειώσουν το στα πόδια του, παράλληλα με το συνολικό του βάρο, Πώ θα χάσετε λίπο στα πόδια. Σύμφωνα με μια έρευνα, δεν είναι δυνατόν ένα άνθρωπο να χάσει λίπο μόνο από μια συγκεκριμένη περιοχή του σώματός του, καθώς όταν ξεκινά να χάνει βάρο, η απώλεια αφορά ολόκληρο το σώμα του. Αυτό σημαίνει ότι όλοι οι τρόποι απώλεια βάρου μπορούν να μειώσουν το λίπο των ποδιών. Μάλιστα, μια μελέτη μικρή κλίμακα, κατά την οποία ζητήθηκε από του εθελοντέ να κάνουν 960 με 1200 επαναλήψει σε διάφορε ασκήσει ποδιών για 12 εβδομάδε, μόνο στο ένα πόδι, διαπιστώθηκε ότι η άσκηση ήταν αποτελεσματική στη μείωση τη λιπόδου μάζα σε όλο το σώμα και όχι μόνο στο πόδι που εφαρμόστηκε. Οπότε, η άσκηση είναι ένας από τους καλύτερους τρόπους για τη μείωση του σωματικού λίπου γενικότερα. Οι οδηγίε άσκηση του Americans αναφέρουν ότι οι άνθρωποι πρέπει να κάνουν τόσο ασκήσει ενδυνάμωση όσο και αερόβια άσκηση για να χάσουν αποτελεσματικά λίπο από όλο του το σώμα μαζί και το λίπο των μοδιών του. 1. Ασκήσει ενδυνάμωση. Οι ασκήσει ενδυνάμωση περιλαμβάνουν ασκήσει αντοχή και ασκήσει που στοχεύουν στην οικοδόμηση μειών. Για να πραγματοποιήσετε αυτέ τι ασκήσει, πρέπει ιδανικά να χρησιμοποιείτε ζώνε αντοχή, βαράκια και το σωματικό σα βάρο. Σύμφωνα με το Αμερικανικό Κολέγιο Αθλητική Ιατρική, οι άνθρωποι που θέλουν να μειώσουν το λίπο του πρέπει να κάνουν 8 με 10 πολλαπλέ ασκήσει 2 με 3 φορέ την εβδομάδα. Οι πολλαπλέ ασκήσει ενεργοποιούν ταυτόχρονα διάφορου μύθου του σώματο, πράγμα που βοηθά στο κάψιμο περισσότερων θερμίδων, οδηγώντα κατά συνέπεια σε μεγαλύτερη απώλεια βάρου. Οι πολλαπλέ ασκήσει για τα πόδια περιλαμβάνουν: Καθίσματα, σκουάτ, βαράκια, εκτάσει πονδιών σε συνδυασμό με καθίσματα loungees, τεντώματα μοδιών προ τα πάνω, σε ξαπλωμένη θέση, leg presses, ανύψωση σωματικού βάρου με τα πόδια, σε ξαπλωμένη θέση, hamstring scald. 2. Αερόβια άσκηση. Η αερόβια άσκηση είναι στην ουσία καρδιαγκιακή άσκηση, η οποία αυξάνει τον καρδιακό ρυθμό και το ρυθμό τη αναπνοή και περιλαμβάνει δραστηριότητε όπω τρέξιμο, ποδηλασία, κολύμπι, χορό και περπάτημα. Σημειώνεται ότι κατά την αερόβια άσκηση πρέπει να ακολουθείτε ένα σταθερό ρυθμό και να κάνετε διαλύματα. Η αερόβια άσκηση και θερμίδε και προωθεί τη συνολική απώλεια λίπους την ίδια στιγμή που δυναμώνει την καρδιά και του πνεύμονε. 3. Διατροφικέ αλλαγέ. Δεν υπάρχει μια συγκεκριμένη διατροφή που να βοηθά κάποιον να χάσει λίπο αποκλειστικά από τα πόδια. Σε γενικέ γραμμέ, ένα άτομο θα χάσει βάρο, αν και οι περισσότερε θερμίδε από αυτέ που καταναλώνει μέσω υγιεινών τροφών, οι οποίε περιέχουν συνήθω λίγε θερμίδε, όπω τα φρούτα και τα λαχανικά. Η καλύτερη διατροφή που μπορείτε να ακολουθήσετε περιλαμβάνει τα ακόλουθα. Μια ποικιλία από φρούτα και λαχανικά. Δημητριακά ολική αλέσεω, όπω καστανό ρύζι και ψωμί ολική αλέσεω. Διάφορε πηγέ πρωτενη, όπω φασόλια, ξηρή καρπή, σπόρη, άπαχο κρέα και αυγά, η γη λιπαρά, όπω ηλαιόλαδο και η καρύδια, τροφέ πλούσιε σε φυτικέ ίνε. Το σώμα χρειάζεται περισσότερο χρόνο για να αφομοιώσει τα τρόφιμα που είναι πλούσια σε φυτικέ ίνε, πράγμα που θα σα βοηθήσει να νιώσετε χορτασμένοι για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Να υπενθυμίσουμε ότι πολλοί άνθρωποι στρέφονται σε δίαιτε που περιέχουν ελάχιστο υδατάθρακε και πολλέ τροφέ με πρωτενε και υγιή λιπαρά, ωστόσο οι μελέτε δεν είναι ακόμη σίγουρε για το κατά πόσο ευνούν την απώλεια βάρου. 4. Μειώστε το αλκοόλ. Το αλκοόλ συμβάλλει στην αύξηση του σωματικού βάρου, διότι περιέχει ένα μεγάλο αριθμό θερμίδων που δεν έχουν καμία διατροφική αξία. 5. Μειώστε το άγχο. Τα υψηλά επίπεδα άγχου έχουν δυσμενεί επιπτώσει στην υγεία ενό ατόμου και ανάμεσα σε αυτέ τι επιπτώσει είναι και η αύξηση του σωματικού βάρου. Ειδικότερα, το άγχο μπορεί να οδηγήσει σε αλλαγέ στην όρεξη και σε υπερκατανάλωση τροφή, ενώ το χρόνιο στρε μπορεί να επηρεάσει την παραγωγή ορμονών που συμβάλλουν στην αύξηση του βάρου. 6. Κοιμηθείτε αρκετά. Η έλλειψη ύπνου μπορεί να αυξήσει τι πιθανότητε ενό ατόμου να πάρει βάρο. Ο ύπνο παίζει ρόλο στη ρύθμιση διαφόρων ορμονών μαζί και εκείνων που ρυθμίζουν την πείνα. Για παράδειγμα, οι ορμόνε λεπτίνη και γκρελίνη, οι οποίε βοηθούν στη ρύθμιση τη όρεξη, επηρεάζονται από την έλλειψη ύπνου. Ο επαρκή ύπνο, σύμφωνα με το Εθνικό Ίδρυμα Ήπνου, είναι 7 με 9 ώρε κάθε βράδυ. Αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα. Αν σα άρεσε, μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι για να λαμβάνετε ειδοποίηση για κάθε νέο. Μην ξεχάσετε να μα αφήσετε το σχόλιο σα.